Καλώς ήλθατε στο κανάλι Greek of the Rings. Συνεχίζουμε τα αφιερώματά μας στις περιοχές της Μέσης Γης. Η γεωγραφία στον κόσμο του Tolkien παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από μόνη της, καθώς υπάρχει πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών για τις διάφορες τοποθεσίες και περιοχές που συναντάμε στην εξιστόρηση των γεγονότων των τριών βασικών εποχών. Πολλές φορές τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε μία εποχή είναι στενά συνδεδεμένα με την ιστορία της περιοχής και των λαών και πλασμάτων που κατοικούσαν ή εμφανίστηκαν εκεί. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, καθώς θα ακολουθήσουν πολλά νέα βίντεο και αφιερώματα στον κόσμο και το lore του σύμπαντος του J.R.R. Tolkien. Στο σημερινό μας βίντεο θα αναλύσουμε την ιστορία και όλα όσα γνωρίζουμε για τη Minas Tirith, την πόλη φρούριο του βασιλείου της Γκόντορ. Ο αναγνώστης συναντά τη συγκεκριμένη πόλη στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ως την πρωτεύουσα της Γκόντορ υπό τις διαταγές όχι κάποιου βασιλιά αλλά των λεγόμενων επιτρόπων. Η ιστορία της πόλης και των κατοίκων της όμως έχει τις ρίζες της πολύ παλαιότερα. Η Minas Tirith, που στα σύνταριν σημαίνει πύργος της φρουράς, ξεκίνησε να χτίζεται αιώνες πριν τα γεγονότα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και συγκεκριμένα κατά τη δεύτερη εποχή. Μετά την καταστροφή του νησιωτικού βασιλείου του Νούμενορ και την επιστροφή του Σάουρον στη Μέση Γη, μια ομάδα Νουμενόριαν, συλλεγόμενη πιστή, υπό την αρχηγία του Ελέντιλ και των δύο γιών του Ισίλντουρ και Ανάριον, ταξίδεψαν προς τη Μέση Γη. Αυτοί οι εξόριστοι Νουμενόριανς έμειναν γνωστοί ως Ντούνεντάιν, που στα σύνταριν μεταφράζεται ως άνθρωποι της Δύσης, λόγω της τοποθεσίας του τόπου καταγωγής τους, που δεν ήταν άλλοι από το νησί του Νούμενορ. Όταν οι Ντούνεντάιν έφτασαν στη Μέση Γη, ίδρυσαν δύο βασίλεια. Το πρώτο ήταν το βασίλειο της Άρνορ στο βορρά, το οποίο είχε σαν έδρα ο Ελέντιλ. Το δεύτερο βασίλειο των Ντούνεντάιν ήταν αυτό της Γκόντορ στο νότο της Μέσης Γης. Εκεί, κατά τη δεύτερη εποχή, θα δημιουργηθεί πρωτεύουσα του βασιλείου, η Οσγκίλιαθ, στην οποία κατοικούσαν οι δύο γιοι του Ελέντιλ, ο Ανάριον και ο Ισίλντουρ. Οι οίκοι όμως των δύο γιών του Ελέντιλ είχαν σαν έδρες τους δύο διαφορετικές τοποθεσίες στο βασίλειο. Η Minas Ithil, που στα σύνταρν μεταφράζεται ως ο πύργος του φεγγαριού, ήταν χτισμένη στα σύνορα με τη Μόρτορ με σκοπό να αποτελεί προπύργιο της Γκόντορ απέναντι στον σκοτεινό Άρχοντα. Ο πύργος αυτός ήταν η έδρα του Ισίλντουρ. Αντίστοιχα, η Minas Anor, ο πύργος του ήλιου, είχε χτιστεί για να προστατεύει την Γκόντορ από τους ανθρώπους των Λευκών Βουνών, η Ered Nimrais. Ο πύργος αυτός ήταν η έδρα του Ανάριον. Η τοποθεσία της Οσγκίλιαθ αλλά και οι δύο πύργοι ήταν στρατηγική σημασία για την άμυνα της Γκόντορ και για τον λόγο αυτό είχαν τοποθετηθεί εκεί τρεις από τις 7 πέτρες της όρασης, τα πανίσχυρα Παλαντήρι που οι Νουμενόριανς είχαν φέρει μαζί τους φεύγοντας από το κατεστραμμένο τους βασίλειο. Το μεγαλύτερο Παλάντιρ βρισκόταν στην Οσγκίλιαθ ενώ τα άλλα δύο στη Minas Ithil και τη Minas Anor. Κατά τα τέλη της δεύτερης εποχής, ο Σάουρον θα εξαπολύσει την επίθεσή του εναντίον του βασιλείου της Γκόντορ. Θα καταλάβει τη Minas Ithil, αναγκάζοντας τον Ισίλντουρ να διαφύγει στο βορρά. Ο αδερφός του, ο Ανάριον, θα αποκρούσει την επίθεση του Σάουρον τόσο στην Οσγκίλιαθ όσο και τη Minas Anor. Η πολιορκία θα σταματήσει με την επίθεση της τελευταίας συμμαχίας ξωτικών και ανθρώπων υπό τον Ελέντιλ και Γκιλ-Γκάλατ. Η συμμαχία θα βαδίσει προς τη Μόρντορ και θα νικήσει τον Σάουρον στη μάχη του Ντάγκορλαντ. Ο Ανάριον θα πέσει νεκρός σε αυτόν τον πόλεμο όπως και ο πατέρας του, αφήνοντας τον αδερφό του τον Ισίλντουρ ως τον βασιλιά των Ντούνεντάιν. Η Minas Anor θα παραμείνει η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Γκόντορ για τα επόμενα 1000 χρόνια, μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος του βασιλείου που θα οδηγήσει στην καταστροφή της Οσγκίλιαθ και στο να χαθεί για πάντα το Παλάντιρ που βρισκόταν εκεί. Τα γεγονότα αυτά θα λάβουν χώρα στην αρχή της τρίτης εποχής, ενώ τα επόμενα χρόνια η Οσγκίλιαθ θα ερημώσει, έχοντας πέσει θύμα του μεγάλου λοιμού της Γκόντορ που οδήγησε στο να εγκαταληφθούν και πολλά προπύργια του βασιλείου τόσο μέσα στην επικράτειά της όσο και στην κατακτημένη Μόρντορ. Η Minas Anor θα δέχεται επιθέσεις από τους Ανατολίτες, ενώ κάθε πολιορκία θα αφήνει το στίγμα της στην ήδη ταλαιπωρημένη πόλη. Αυτή την περίοδο θα χτιστεί και ο πρώτος λευκός πύργος της πόλης για να τοποθετηθεί εκεί το Παλάντιρ της Minas Anor. Περίπου έναν αιώνα αργότερα, η δίδυμη πόλη της Γκόντορ, η Minas Ithil, θα πέσει στα χέρια των Άσγουλ που θα τη μετατρέψουν στην έδρα τους στη Minas Morgul. Έτσι θα μείνει η Minas Anor ως το μόνο προπύργιο των ανθρώπων που έστεκε ακόμα όρθιο στην Γκόντορ και θα μετονομαστεί σε Minas Tirith, ο πύργος της φρουράς. Λίγο μετά τη μετατροπή της πόλης στη Minas Tirith, η βασιλική γενιά θα σπάσει με το θάνατο του τελευταίου βασιλιά της Γκόντορ και η διοίκηση της πόλης θα περάσει στους επιτρόπους. Η πόλη είχε χτιστεί στο ανατολικότερο άκρο των Λευκών Βουνών, στα όρια του βουνού Μίντολουιν. Μια λεπτή φυσική γέφυρα ένωνε το βουνό με το υψηλότερο σημείο της πόλης.
Η Μίνας Τίριθ αποτελούταν από 7 κυκλικά ομόκεντρα τμήματα που το καθένα είχε ύψος περίπου 30 μέτρα. Στο υψηλότερο σημείο της πόλης βρισκόταν η Ακρόπολη της Μίνας Τίριθ με τον πύργο του Εχθέλιον, τη βασιλική έδρα και το λευκό δέντρο της Γκόντορ που αποτελούσε το έβλημα του βασιλείου, καθώς οι Ντούνεντεν το είχαν φέρει μαζί τους από το Νούμενορ. Καθένα από τα υπόλοιπα 6 επίπεδα είχε τα δικά του τείχη και την κεντρική του πύλη, οι οποίες ήταν τοποθετημένες σε διαφορετικά σημεία για να διευκολύνουν την άμυνα της πόλης. Μόνο η μεγάλη πύλη στην είσοδο της πόλης και αυτή στο υψηλότερο επίπεδο έβλεπαν ανατολικά, ενώ όλες οι υπόλοιπες είχαν διαφορετική τοποθέτηση, αναγκάζοντας τους επιτιθέμενους να πρέπει να διασχίσουν κάθε επίπεδο για να φτάσουν στην πύλη του και να μπουν στο επόμενο. Μπροστά από την κεντρική πύλη της Μίνας Τίριθ απλωνόταν η πεδιάδα του Πέλενορ, η οποία και αυτή ήταν προστατευμένη από ψηλά μαύρα τείχη, τα λεγόμενα Ράμας Έχορ. Τα χρόνια που η πόλη διοικούταν από τους Επιτρόπους, η Μίνας Τίριθ θα δέχεται συχνές επιθέσεις από τους Ανατολίτες αλλά και τους Κουρσάρους του Ούμπαρ. Η πόλη θα αντέξει τις επιθέσεις, αλλά σιγά σιγά θα αποδυναμωθεί και ακόμα και το λευκό της δέντρο θα ξεραθεί, καθώς δεν μπορούσε να βρεθεί νέος πόρος για να το αντικαταστήσει. Αυτή την περίοδο θα επισκεφθεί την πόλη και ο νεαρός Άραγκορν, ο οποίος δεν θα αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα ως κληρονόμος της βασιλικής γενιάς του Ισίλντουρ, αλλά θα αποκαλείται Θορόγγιλ, ο αετός του αστεριού στα Σίνταριν και θα βοηθήσει τους επιτρόπους στις μάχες τους. Την περίοδο του πολέμου του δαχτυλιδιού, η πόλη είχε χάσει το μισό της πληθυσμό και είχε πέσει σε παρακμή. Παρ' όλα αυτά, η επανεμφάνιση του Σάουρον στη Μόρτορ θα οδηγήσει τους επιτρόπους της Μίνας Τίριθ στο να επισκευάσουν πολλά από τα οχυρωματικά έργα και να προετοιμάσουν την πόλη για πολιορκία. Ο ίδιος ο γιος του επιτρόπου της Γκόντορ, του Ντένεθορ, ο Μπόρομιρ, θα φύγει από την πόλη αναζητώντας βοήθεια και ταξιδεύοντας προς το Ρίβεντελ, ενώ ο αδερφός του, ο Φάραμιρ, θα περιπολεί στα ανατολικά κατασκοπεύοντας παράλληλα το κατεκτημένο Ιθίλιεντ και τη Μόρντορ. Η επίθεση του σκοτεινού άρχοντα ενάντια στους ελεύθερους λαούς θα ξεκινήσει από τα ανατολικά της Μόρντορ. Ο Φάραμιρ θα τραυματιστεί προσπαθώντας με μια μικρή φρουρά να κρατήσει τα ερείπια της ως Γκίλιαθ και θα μεταφερθεί έτοιμο θάνατο στη Μίνας Τίριθ. Ο Ντένεθορ, που θα λάβει τα νέα για το θάνατο του πρωτότοκου γιού του, του Μπόρομιρ, θα τυφλωθεί από τον πόνο και θα εγκαταλείψει την οχύρωση και προετοιμασία της Μίνας Τίριθ για την επερχόμενη πολιορκία. Στην πόλη όμως βρισκόταν ο Γκάνταλφ, ο οποίος θα σώσει τον τραυματισμένο Φάραμιρ από την νεκρική πυρά που είχε ετοιμάσει ο Ντένεθορ. Σε αυτή θα πεθάνει ο τελευταίος επίτροπος της Γκόντορ, κρατώντας το παλάντρι της πόλης στα χέρια του. Λίγο μετά θα φτάσουν οι δυνάμεις της Μόρντορ στην πεδιάδα του Πέλενορ και θα ξεκινήσει η πολιορκία της Μίνας Τίριθ. Η μεγάλη πύλη της πόλης θα πέσει, αλλά εκεί θα σταθεί ο Γκάνταλφ καβάλα στο άλογο του τον Ίσκιο, έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Witchking που βρισκόταν απέναντί του. Η μάχη αυτή δεν θα λάβει χώρα, καθώς την τελευταία στιγμή οι δυνάμεις του Ρόχαν υπό τον βασιλιά Θέοντεν αλλά και ο Άραγκον με τα καράβια των Κουρσάρων θα φτάσουν και θα επιτεθούν στις δυνάμεις της Μόρντορ, αναγκάζοντας και τον Άρχοντα τον Άσγκουλ να στρέψει αλλού την προσοχή του. Η πολιορκία θα λήξει με την νίκη των δυνάμεων των ανθρώπων, αλλά με μεγάλες απώλειες. Ο Θέοντεν θα σκοτωθεί από τον Witchking πριν αυτός να χάσει τη ζωή του από την επίθεση της Έωγουιν και του Χόμπιτ Μέριαντοκ Μπράντιμπακ. Μετά τη μάχη, ο ίδιος ο Άραγκον θα γιατρέψει τον Φάραμιρ και πολλούς άλλους τραυματίες στα σπίτια της γιατριάς, αποκαλύπτοντας την πραγματική του ταυτότητα στους κατοίκους της Μίνας Τίριθ, καθώς υπήρχε η προφητεία ότι τα χέρια του βασιλιά θα ήταν και χέρια γιατριάς. Στη συνέχεια, ο Άραγκον θα καλέσει το πρώτο του πολεμικό συμβούλιο μαζί με τους έμπιστους συντρόφους του, τους Γκάνταλφ, Έωμερ, Ήμραχιλ, Ελρόχιλ και Έλανταν. Θα συγκεντρώσουν το στρατό της Δύσης και θα βαδίσουν εναντίον της μαύρης πύλης της Μόρντορ, της Μωράνων. Με το τέλος της μάχης και την πτώση του Σάουρον, ο Άραγκον θα γυρίσει θριαμβευτή στη Μίνας Τίριθ. Θα βρει ένα δενδρύλιο του ίδιου του δέντρου Νίμλοθ μέσα στο βουνό Μίντολουίν και θα το φυτέψουν μπροστά στον πύργο του Εκθέλιον. Εκεί θα χρηστεί βασιλιάς. Θα λάβει το φτερωτό κράνος της Γκόντορ και το σκύπτρο της Ανούμινας, πρωτεύουσας της Άρνορ, σηματοδοτώντας την επανένωση των δύο βασιλείων. Ο Άραγκον θα λάβει το όνομα του Ελέσαρ Τελκόνταρ από το πετράδι που φορούσε, ενώ το Τελκόνταρ ήταν η μετάφραση του Γοργοπόδαρου στα Κουένια. Θα παντρευτεί την Άργουεν, ενώ η βασιλεία του θα ορίσει το τέλος της τρίτης εποχής και την έναρξη της τέταρτης, της εποχής των ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, η Μίνας Τίριθ υπό τη βασιλεία του Ελέσαρ θα επανέλθει στην αρχαία της δόξα. Η μεγάλη πύλη θα ξαναχτιστεί από τους νάνους των αστραφτερών σπηλαίων, στις οποίες άρχοντας ήταν ο Γκίμλι. Οι τεχνίτες του Γκίμλι θα ξαναφτιάξουν ολόκληρη την πύλη από μύθρι, ενώ οι δρόμοι της θα σκεπαστούν με λευκό μάρμαρο. Και τα ξωτικά όμως θα βοηθήσουν στην αναστήλωση της πόλης, καθώς θα δημιουργήσουν πανέμορφους κήπους. Έτσι, η Μίνας Τίριθ θα παραμείνει πανίσχυρη και εξακουστή στους αιώνες που θα ακολουθήσουν. Έτσι τελειώνει η ιστορία και όλα όσα γνωρίζουμε για τη Μίνας Τίριθ, τη σπουδαιότερη πόλη της φυλής των ανθρώπων κατά την Τρίτη Εποχή, που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην άμυνα των ελεύθερων λαών απέναντι στον Σάουρον, αλλά και στην έκβαση του πολέμου του δαχτυλιδιού.
Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να ακολουθήσετε και τα υπόλοιπα αφιερώματα στη γεωγραφία της Μέσης Γης. Εγγραφείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις, καθώς θα ακολουθήσουν πολλά νέα βίντεο και αφιερώματα στον κόσμο και το lore του σύμπαντος του J.R.R. Tolkien. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να στηρίξετε το κανάλι και στο Patreon. Υπάρχει ένα επίπεδο συνδρομής, ενώ οι υποστηρικτές θα έχουν ειδική ονομαστική αναφορά στο τέλος κάθε νέου βίντεο και θα μπορούν να ψηφίζουν για τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν στο κανάλι. Μπορείτε να βρείτε το ανάλογο link στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να σας δω ξανά στο επόμενο ταξίδι μας στον κόσμο της Μέσης Γης.